Hello, hello, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Στο σημερινό βιντεάκι αυτό που θα δείτε θα είναι supermarket haul, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Θα σας ξεκινήσω με τη φέτα γιατί έβαλα κιόλας να φάμε. Πήρα μισό κιλό φέτα, την έχω βάλει σε τάπερ. Μπριζόλες λεμού εδώ και με κόκαλο καρέ εδώ, τις έχω ψήσει ήδη για να φάμε. Πήρα δύο πακέτα υποσέντονα για την κύρα. Τις έχω πάνω μέσα, βγαίνει και έξω στην αυλή. Τα ψώνια μας είναι 89,94, 90 ευρώ δηλαδή. Έχω πάρει τάπερ. Πόσο τάπερ είχε μέσα δεν θυμάμαι, γιατί θα ανοίξαμε το περιτύλιγμα, τα καθάρισα όλα τα ψώνια. Τα βγάζω όλα από τις σακούλες και τα καθαρίζω τώρα με τον κορονοϊό. Σόδα ΑΒ, καταπληκτική, φανταστική. Κέτσαπ του ΑΒ. Μουστάρδα. Μπράβα, μαγιονέζα. Αυτά πήραμε από σος. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο κουκαλάκια. Το ένα κουκαλάκι το τρώει η κύρα. Κύρα μου, πού είσαι? Πού είναι τα παιδί? Πού είναι? Είναι τα παιδί μου. Το τρώει η κύρα. Της το έδωσα για τα δοντάκια της γιατί έχει ξεσκίσει όλα τα παπούτσια μας. Της πήρα και κάποιες τροφές υγρές. Έχω την ξηρά τροφή της, αλλά της πήρα και αυτές για που και που. Φέρει, σας έχω πει ότι παίρνω από αποθήκη, αλλά επειδή η αποθήκη τώρα δεν ξέρω αν είναι ανοιχτή ή κλειστή. Δεν νομίζω να είναι κλειστή, αλλά δεν είναι δίπλα μου για να πάω να πάρω, επειδή μου τελειώνει. Πήρα το φέρει, το έχει και σε προσφορά. Ξηρά φάκια μπικ. Αντισηπτικό, ένα αυτό και ένα μινιατουράκι. Δύο αποσμητικά, Sanex 0 100, 0 αλουμίνιουμ, πάρα πολύ καλό, 24 ώρες. Εγώ τα έπαιρνα αυτά όταν θύλαζα, που δεν έχουν καθόλου μέσα αλουμίνιουμ και κάποια συστατικά που δεν πρέπει, γιατί το στήθος είναι δίπλα από τη μασχάλη, οπότε καταλαβαίνετε. Σάιος, σαμπουάν, πάρα πολύ καλά, μειώνει το σπάσιμο της τρίχας. Εγώ τα προτείνω και σαν επαγγελματίας που είμαι. Για σούπερ μάρκετ σαμπουάν είναι πάρα πολύ καλά. Aim, οδοντόκρεμες για τα παιδιά. Δύο πήρα γιατί τις είχε προσφορά. Aim, οδοντόκρεμα για εμάς, τη White Now, είναι πολύ ωραία. Ωραία φρεσκάδα σου φέρνει. Άνηθο, ξηρό να τον έχω σε περίπτωση που δεν έχω φρέσκο. Και έχω και στην κατάψυξη σακουλάκια. Μία κονσέρβα καλαμποκάκι. Μία κονσέρβα μανιτάρια κομμένα. Κυρίως για πίτσες τα θέλω αυτά. Πήρα ένα κρασί που μου αρέσει πάρα πολύ, αλωτίνο. Το έχει και προσφορά. Γενικά είναι πολύ οικονομικό, αλλά το έχει και προσφορά. Είναι ημίγλυκο. Και πήρα και την αγάπη μου εδώ, την αγαπώ, καραμέλο. Ένα μικρό, γιατί τα μεγάλα τώρα δεν πίνουμε πολύ, οπότε δεν χρειάστηκε να πάρω πολύ. Πήρα γκούντα και γαλοπούλα φεράνο, γραβιέρα, που μπορούμε να φάμε το βράδυ με τα κρασάκια μας ή να τη βάλουμε σε κάποιο φαγητό. Γκρεμίστηκαν. Πήρα ψωμάκια, 5 συσκευασίες ψωμάκια, πολύ μαλακά. Γενικά το ΑΒ αυτά τα ψωμάκια δεν υπάρχουν. Είναι καταπληκτικά και για σάντουιτς και για φαγητό εκείνη την ώρα. Πήρα βάφλες γερμανικές, Kachenmeister. Πήραμε παντόφλες επιτέλους γιατί τις άλλες μας τις είχε ξεσκίσει το σκυλάκι μας. Και εγώ και ο Χρήστος. Ένα ζευγάρι παντόφλες για εδώ μέσα σε Αγιονάριο στο Ροπονίγιο ο καιρός. Πήραμε μακαρόνια. Πήρα το ΑΒ. Το νούμερο 10, το νούμερο 6. Ψηλό φιδέ. Τορτελίνι με γέμιση κρέας. Βίδες, κοφτό μακαρονάκι. Γενικά αρέσουν πολύ στα παιδιά αυτά τα περίεργα τα μακαρονάκια. Και κοράλι. Αυτά πήραμε και τα τάπρε που σας έδειξα. Πληρώσαμε 89,90, 90 ευρώ ας πούμε χοντρικά. Και έχουν ακριβήνει γενικά τα περισσότερα προϊόντα. Βέβαια αν ξέρεις να ψωνίσεις, εντάξει θα ψωνίσεις σίγουρα τα πιο οικονομικά. Αυτό ήταν το Supermarket Holland. Σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να αφήσετε το σχόλιο σας. Εδώ ήρωας στο πλευρό μου, ήρωας στέκεται. Ήρωας.
και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!